Πώς είναι η ζωή ως πρώην χοντρός. Αυτό θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας φίλοι και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο ε, μου ήρθε η ιδέα να μιλήσω για το πώς είναι η ζωή ως πρώην χοντρός. Και τι εννοώ με αυτό, ότι υπάρχουν άτομα που εντάξει, χάνουν λίγα κιλάκια, πετυχαίνουν ένα ωραίο αποτέλεσμα και μετά γίνονται personal trainer, διαιτολόγοι και αυτά. Μια χαρά, μπράβο. Υπάρχουν άλλα άτομα που απλά γεννιούνται φέτε, α πούμε. Εγώ δεν ήμουν τίποτα από αυτά τα δύο. Εγώ α, παλιά ήμουν χοντρούλη. Ήμουνα ο κλασικό καλοφαγά. Ήμουνα το παιδί που θα γουστάρει και θα φάει όλο το φα. Θα κάνει τη μαμά περήφανη, θα κάνει την οικοκυρά περήφανη. Και εντάξει, στη ζωή μου και αυτά είχα πολλά περιστατικά που με ενοχλούσαν τα κιλά μου, όπω τα ψώνια, καλαμπούρι, η. Ή... Ακόμα και με τον εαυτό μου, ότι ξεκινούσα κάτι και το παρατούσα για αυτά. Και όλα αυτά σίγουρα είχαν επηρεάσει το πώ ήμουνα. Δηλαδή, είχα ακούσει και ένα, έναν τύπο παλιά και έλεγε ότι, Α, λέει, αν είσαι λέει, μια φορά χοντρό, για πάντα χοντρό. Και τότε με είχε πειράξει πολύ. Αλλά σκέφτηκα μετά γιατί με πείραξε. Και λέω, Για να με πείραξε, σημαίνει ότι έχω μια ευαισθησία εκεί πέρα. Και λέω, Μπορεί να είναι αλήθεια. Έτσι. Και γι' αυτό και μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη χοντρό, χοντρό, χοντρό τόσο πολύ. Γιατί από εκεί που ήταν παλιά κάτι που με βασάνιζε και με τυρανούσε, τώρα είναι κάτι που το χρησιμοποιώ, το βάζω σαν ταμπέλα και είμαι, είμαι περήφανο γι' αυτό. Ότι ξέρει τι, αυτό ήμουνα και τα κατάφερα. Ή αυτό είμαι, πε ότι είμαι χοντρό τώρα, αυτό είμαι και θα τα καταφέρω. δεν είναι ντροπή. Ή δεν είναι ντροπή, δεν είναι να κρυβόμαστε από αυτό, ή δεν είναι να τρέχουμε μακριά. Ή να το κοιτάξουμε ε, κατάματα και να το αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να, να, κάνω αυτό, δηλαδή να πω πώς, πώς έχει επηρεάσει το παρελθόν μου, το τώρα μου, τις σκέψεις μου, τη ζωή μου και το χαρακτήρα μου. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θέλω να κάνω μια απίστευτη ανακοίνωση. σε περίπτωση που έχασε το live, θα σου πρότεινα να το τσεκάρεις, αλλά η ανακοίνωση έχει να κάνει με ένα βιβλίο που θα βγάλω. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι, ε, λέγεται, εξομολογήσεις πρώην χοντρού. Έτσι λέγεται, όντω. Και μέσα ο τόνο του βιβλίου είναι πολύ άμεσο, πολύ φιλικό. Και ουσιαστικά τι κάνει. Σου λέει πώ να χάσει 10 κιλά λίπου, πολύ σημαντικό, μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι. Και μέσα έχει την προσωπική μου ιστορία. Έχει πολύ εχέμηθα κομμάτια τα οποία ντρέπομαι να πω σε βίντεο ή δεν τα έχω μοιραστεί ω τώρα σχεδόν ποτέ. Ε, και έχω μια μεριά του εαυτού μου που την είχα κρυμμένη τόσο καιρό. Και το μισό είναι αυτό. Το άλλο μισό είναι το σύστημα τη δερματική νηστεία με πολλά έξτρα πραγματάκια, τύπου γευματάκια, τύπου παραδείγματα διατροφών, τύπου γυμναστική α, και έχει και ένα challenge μετά των 7 ημερών. Δηλαδή σε 7 ημέρες από τώρα που ξεκινάς, πόσο θα έχεις χάσει σε 7 μέρες. Και με βάση αυτό πόσο θα έχεις χάσει πούμε, μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο πραγματάκι και ε, θα κυκλοφορήσει 9 Μαΐου. 9 Μαΐου θα κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ε, στο public, στον Ιαννό, παντού. Και ε, είναι η πρώτη μέρα θα πούμε, που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο. Τώρα, εγώ έχω ξεκινήσει την προπόληση, η οποία θα τελειώσει 9 Μαου. Τέλο πάντων, με αρκετά πόνου για την τιμή του βιβλίου. Δηλαδή, όσο κάνει το βιβλίο, θα πάρει το βιβλίο, συν 3-4 πόνου αν το πάρει τώρα στην προπόληση. Εντάξει. Οπότε, πάνω το link κάτω. Δεν θέλω απλά να ακουστεί το όνομά μου ή να βγάλω λεφτά ή το οτιδήποτε. Θέλω και να, να, να κάνω όντω την Ελλάδα πιο υγιή. Και πιστεύω το βιβλίο είναι ένα πολύ καλό τρόπο να το πετύχουμε αυτό. Οπότε, βιβλίο, πολύ περήφανο. Και αν με ακολουθεί καιρό, πραγματικά και τα που ήμασταν που έχουμε φτάσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το θέμα του βίντεο. Σαν πρώτο έτσι. Πρώτο παράδειγμα είναι το φαγητό. Εντάξει. Είναι η σχέση με το φαγητό. Που είναι εντελώ διαφορετικό με κάποιον ας πούμε, που δεν είχε ποτέ αυτό το πρόβλημα με τα κιλά του. Ε, οπότε, κοιτάω το φαγητό. Τώρα έχω αρχίσει και το λύνω, α πούμε. Ακόμα και όταν είχα χάσει τα κιλά, Υπήρχε αυτό το πράγμα και τώρα υπάρχει. Έτσι. δεν θα πω ψέματα. Δεν θα πω ότι είμαι τέλεια και όλα είναι super και η ζωή μου είναι τέλεια τώρα. Όχι. Ακόμα έχω αυτό το θέμα με το φαγητό. Ότι θα κοιτάξω το φαγητό και θα πω τι ωραίο φαγητό ή η... α, απόλαυση. Θα αρχίσω να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Δηλαδή, αμέσω δημιουργείται αυτό το άγχο. Και έχει έρθει από παλιά αυτό το άγχο. Ότι αυτό το ανεξέλεγκτο, α πούμε, η βουλημία. Δεν μπορεί να σταματήσει να τρώ. Υπερφαγ... Υπερφαγικά επεισόδια. Πονάει η βουλημια δεν μπορει να σταματησει να τρω η υπερφαγικα επεισοδια ποναει η κοιλια σου και συνεχίζει και τρως αυτή η πείνα που δεν τελειώνει με τίποτα, αυτή η σχέση, η τοξική με το φαγητό υπάρχει, θα υπάρχει πάντα. Αλλά τώρα έχει μετριαστεί. Α πούμε, αν από το 1 στο 10 ήταν τοξική 8 παλιά, τώρα είναι ένα 3. Αλλά δεν είναι ένα. Δηλαδή, βλέπω άτομα που είναι εντελώ τέλειοι με το φαγητό, τύπου θα φάνε και αυτό που γουστάρουν, θα αφήσουν και το πιάτο του μισό, το αφήσουν για μετά, θα πιάσουν την κουβέντα, θα κάνουν άλλα πράγματα που του. Μπορεί να τρώει και να τον πάρει κάποιο τηλέφωνο να φύγει και να το ξεχάσει το φαγητό. Και λέω: Κοίτα, να δει ρε φίλε, τι σχέση ωραία έχει αυτό με το φαγητό. Και κοίτα, εμένα που έχω αυτή την τη ψύχωση με το φαγητό. Έτσι. Οπότε, το πρώτο είναι η τοξική σχέση με το φαγητό. Η οποία την έχει ζήσει. Έτσι. Και εφόσον την έχει ζήσει, δεν την ξεζεί. Και αυτό με πάει στο δεύτερο, το οποίο είναι οι σκέψει που έχω. η οποία είναι ουσιαστικά το, τα όρια. Εγώ, α πούμε, προσωπικά είχα φτάσει στα 96 κιλά. Οπότε, όταν έχει φτάσει εκεί πέρα, είναι πολύ πιο εύκολο να ξαναφτάσει εκεί πέρα. Δηλαδή, σου, α πούμε, δεν περνάει από το μυαλό μου να είμαι 120 κιλά. Αλλά 96 κιλά, πάντα υπάρχει αυτό ο φόβο ότι μπορώ να ξαναφτάσω. Γιατί το έχω κάνει ήδη μια φορά, άρα μπορεί να ξαναγίνει. Ή η, η σκέψη με το φαγητό, ότι ναι, μου έχει τύχει να έχω αυτό το υπερφαγικό επεισόδιο να φάω τον κόλο μου και να μετά η κοιλιά μου να μην μπορώ να κοιμηθώ, α πούμε. Οπότε, εφόσον έχει γίνει μια φορά, Ξέρω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει ξανά. Ότι υπάρχει ας πούμε, ένα, αυτό το φράγμα που κρατάει το νερό ας πούμε, ό, 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 από το να πλημμυρίσει το σύμπαν όλο. Δηλαδή, να γίνει όλα μπουρδέλο. Ουσιαστικά είναι ότι ναι, είμαι, είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Έχω χάσει τα κιλά ή δεν τα έχω χάσει τα κιλά. Δηλαδή, θα τα ξαναπάρω τα κιλά δεν θα τα ξαναπάρω τα κιλά. Δηλαδή, με πήρε αρκετά χρόνια μέχρι να νιώσω σίγουρο για τον εαυτό μου και ότι αυτό το έχω αφήσει πίσω μου και ακόμα και τώρα. Δεν το είχα αφήσει 100% πίσω μου. Όπω σου είπα, δεν θα σου πω ψέματα. Δηλαδή, αυτή η σκέψη, αυτό ο ήχο, το ότι ξέρει, φάει, 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 ή ότι ρε φίλε, α, έλα παρά τα όλα, έλα πάρε, πάρε το σύμπαν όλο, πάρε, πήγαινε στο περίπτερο, σήκωσε το όλο, πάρε, πήγαινε, πάρε πίτσε αυτά. Ξέρεις, αυτή η σκέψη, επειδή έχει γίνει κιόλας, την έχει υπακούσει ήδη μια φορά, υπάρχει πάντα εκεί πέρα, έτσι. Το οποίο πάλι το, το, φέρνω σε αντίθεση με κάποιον που δεν έχει τίποτα τέτοια θέματα και λέω: Κοιτά να δει, ρε φίλε. Κοιτά να δει. Το άλλο είναι ότι στο μυαλό μου είμαι χοντρό ακόμα ή τα έχω χάσει τα κιλά. Και δεν ξέρω. Οι αυτοί που, που, έχουν, που, ήταν παλιά πολλά κιλά και τα έχουν χάσει, έχουν μια ταπεινότητα στο ύφο του. Δεν ξέρω, δεν, δεν, μπορώ να το εξηγήσω ακριβώ, αλλά είναι ότι ρε φίλε, έχω περάσει από την κόλαση, α πούμε, και είμαι εδώ πέρα τώρα. Ε, και, ή, δηλαδή, μπορώ να το παρατηρήσω στο τόνο τη φωνή του, στον τρόπο πώ μιλάει, στο πώ φέρεται, στο πώ μιλάει για το φαγητό. Είναι περίεργο γιατί φαγη... το, φαγητό είναι εθισμό, έτσι. Ε, και το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ξέρει τι, το αλκοόλ, α πούμε, εθίζεσαι, το κόβει, τελείωσε. Το κόβει μαχαίρι, τελείωσε. Δεν δε, δε να πιει, α πούμε. Ή Η... ναρκωτικά. Εθίζεσαι τα ναρκωτικά, τα κόβει. Είναι πολύ εύκολο να σταματήσει τα ναρκωτικά, να τα πετάξει στην τουαλέτα, να πει ξέρει τι, Και να μην Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο από το φαγητό. Γιατί το φαγητό το τρώ. Δεν μπορεί να ζει χωρί αυτό. Οπότε είναι ζήτημα πάντα να κρατιέσαι. Δηλαδή πάντα σκέψου να έχει έναν εθισμό, α πούμε, με ναρκωτικά, αλλά αυτό το ναρκωτικό να είναι απαραίτητο στη ζωή σου, να παίρνει μια μικρή δόση κάθε μέρα και να κρατιέσαι να μην πάρει τη, τη, δεκαπλάση, δεκαπλάσια, α πούμε. Έτσι βλέπω εγώ το φαγητό και τον εθισμό με το φαγητό. Και αυτό έτσι επηρεάζει και την ταυτότητα, το πώ είσαι σαν άνθρωπο. Ήμουν αυτό. Και τώρα είμαι αυτό. Μετά ποιο θα είμαι. Θα είμαι πάλι αυτό. Θα είμαι ο άλλο. Δηλαδή, λε ποιο είμαι από του δύο, γιατί η αλλαγή είναι τόσο δραματική που μερικέ φορέ σκαλώνει και λε ποιο είμαι από του δύο. Και αυτό το παιδί που έχει όλα αυτά τα θέματα και αυτά τα κόμπλε και αυτά τα τέτοια, είμαι αυτό όντω, ή είμαι αυτό τώρα που τα έχει λύσει. Αλλά το τα είχα παλιά. Δηλαδή, δημιουργείται δηλαδή, 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 ένα, ένα διχασμό μέσα στο μυαλό μου. Και νομίζω, εντάξει, λε ρε παιδί μου, ότι ξέρει τι, ε, είμαι αυτό ο τύπο. Είμαι αυτό ο τύπο πια, ο γραμμωμένο, ο φέτε, ο. Που, ο κόσμο ε, θέλει να γίνει σαν αυτόν, ε, που έχει την αυτοπεποίθηση, δεν φοβάται να πει τη γνώμη του, λε στου άλλου πώ να πετύχουν. Αλλά μερικέ φορέ δημιουργείται αυτή η αμφιβολία, λε κάτσε, μήπω δεν είμαι αυτό, είμαι αυτό. Και ποιο είναι ο ρόλο από του δύο, έτσι. Δημιουργείται ένα διχασμό τέλο πάντων στον εγκέφαλό μου, σαν πρώην χοντρό, έτσι. Οπότε ε, αυτά είναι η σχέση με το φαγητό, οι σκέψει και ταυτότητα και μερικέ κρίσει που, που, έχω μερικέ φορέ. Που πιστεύω ότι δεν, δεν θα αλλάξουν ποτέ, Δηλαδή, θα το κουβαλάω μια ζωή μαζί μου και δεν είναι ότι με, με, ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί έτσι μπορώ να βοηθήσω και τον άλλον καλύτερα. Και για κάποιο λόγο είμαι εδώ πέρα, επειδή τα έχω πετύχει όλα αυτά. Και επειδή έχω κάνει αυτό το ταξίδι. Αν απλά ήμουν έτσι, δεν θα είχε πλάκα. Ε, σε μα αρέσει αυτό το ταξίδι. Ε, οπότε, για κάποιο λόγο εγώ έγινε. Και αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα ήμουν εδώ τώρα και δεν μπορούσα να βοηθήσω και εσένα. Γιατί θα είχαμε και αυτό το βιβλίο. Ε, οπότε, αυτό. Όλα για καλό γίνονται. Ακόμα και αν δεν το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, όλα για καλό γίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ήταν πιο έτσι, ψυχολογικό και αυτά. Πάρε το link κάτω στην περιγραφή. Ε, πάρε το βιβλίο και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Εντάξει. Είτε τώρα, είτε ίσω τον άλλο μήνα ξανακάνω μια ε, παρουσίαση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Παίζουμε και εσύ τι πιστεύει από κάτω και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Peace out.